Νομοσχέδιο που θα απαγορεύει την αρσενική περιτομή αν δεν συντρέχουν ιατρικοί λόγοι ετοιμάζεται να υιοθετήσει το Ισλανδικό Κοινοβούλιο. Το νομοσχέδιο αυτό έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση των θρησκευτικών ηγετών, εβραϊκών και μουσουλμανικών κοινοτήτων που κάνουν λόγο για επίθεση στις θρησκευτικές ελευθερίες, ενώ εκφράζουν φόβους για ξέσπασμα αντισημιτισμού και ισλαμοφοβίας. Η Ισλανδική κυβέρνηση από την πλευρά της υποστηρίζει ότι στόχος του νομοσχεδίου είναι να προστατεύσει τα παιδικά δικαιώματα. Σύμφωνα με τον Guardian, προβλέπει ποινή φυλάκισης έως 6 ετών σε όποιον πραγματοποιεί περιτομή για μη ιατρικούς λόγους. Εφόσον γίνει νόμος, η Ισλανδία θα γίνει η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που θα απαγορεύσει αυτό το τελετουργικό. Ένας στους τρεις άνδρες παγκοσμίως υπολογίζεται ότι προχωρά σε περιτομή. Στην Ισλανδία ζουν μόλις 250 Εβραίοι και περίπου 1.500 μουσουλμάνοι πολίτες.